δύσκολο συνδυασμός δύο διαφορετικών κουλτούρων. Άμα υπάρχει ο σεβασμός και η αγάπη, όλα είναι αποδεκτά. Και γιατί όχι να μην γνωρίσεις μια διαφορετική κουλτούρα. Γνωριστήκαμε στην Ακρόπολη. Ήρθε και μου μίλησε, ανταλλάξαμε μηνύματα. Και μετά από αρκετό καιρό επικοινωνίας και κάποιων έτσι εμποδίων social media κλπ. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι της σχέσης μας. Πόσο καιρό? Και να είμαστε 8 χρόνια. Mm-hmm. Και μετράμε, ελπίζω. Ναι. Από όσο εμείς τώρα 8 χρόνια μαζί, δεν είδαμε κάτι τέτοιο, δεν είδαμε ταμπού. Και αν υπήρξαν κάποια βλέμματα, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού. Πιστεύω παλιά ίσως, αλλά τώρα όχι. 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 Καθόλου. Ειδικά από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, από την οικογένεια, οι φίλοι και αυτά, δεχτήκανε φάση ότι ωραία, πότε με το καλό θα γίνει και ο γάμος, ας πούμε, και τέτοια. Είναι θέμα χαρακτήρων βασικά. Δεν το βλέπουν σαν διαφορετική φυλή, άλλη εθνικότητα, άλλη κουλτούρα. Όχι, όχι. Καθόλου. Και από την πλευρά μου, ας πούμε, η οικογένειά μου ή από Σρι Λάνκα, ας πούμε, λένε ο γιος μου. Πού είναι ο γιος μου, να μιλήσουμε μαζί του. Δεν έχουμε ζήσει στο εξωτερικό για να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, αλλά σίγουρα θα είναι πιο αποδεκτό σε κάποιες χώρες από ότι εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε αυτό το στάδιο. Να δώσουν μια ευκαιρία. Γιατί όχι, κάτι διαφορετικό, να μάθουνε, γιατί από κουλτούρες, όπως είπα, φαγητό, οπότε... Εντάξει, και σύνορα στην αγάπη γίνεται. Όσα εμπόδια και αν βρεθούν μπροστά στην αγάπη, σίγουρα θα κερδίσουν το τέλος. Σίγουρα μια κοινωνία ελεύθερη, χωρίς φόβους, μια κοινωνία πιο ευχάριστη, με λιγότερα προβλήματα, σίγουρα. Χωρίς ταμπέλες, να δεχόμαστε το κάτι διαφορετικό και εγώ θα ξαναπώ αγάπη. Ξαναπες. Αγάπη. Okay, love is in the air. Είναι.